Κύριε Υπουργέ, στο Δήμο της Καλαμαριάς υπάρχει το Δημοτικό Πάρκο της Οδού Σοφούλη, στην ακτή Ντοβίλα, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα. Έτσι όπως ανεβαίνει κανείς, προχωράει να περάσει, να πάει προς το Κυβερνείο και μετά προς την Κρίνη. Πρόκειται η συγκεκριμένη έκταση, πρόκειται για μια έκταση 10 στρεμάτων, αρκετά μεγάλη, δεν είναι καθόλου μικρή, ιδιοκτησίας μεν της Εθνικής Τράπεζας, η οποία όμως χαρακτηρίστηκε από το Δήμο της Καλαμαριάς και χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια, περίπου 25, χρησιμοποιείται ως κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και αναψυχής με την ονομασία, όπως είπα, Δημοτικό Πάρκο Σοφούλη. Αυτό το πάρκο λοιπόν κινδυνεύει να χαθεί, κύριε Υπουργέ, καθώς σχεδιάζεται άμεσα να οικοδομηθεί. Όπως είπαμε και πριν, αυτή η έκταση των 10 στρεμάτων και πλέον είχε χαρακτηριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμαριάς και είχε αποτυπωθεί η απόφασή του στο Γενικό Πολυοδομικό Σχέδιο της πόλης, ήδη από το 1999 ως χώρος αθλητισμού και πρασίνου και στη συνέχεια το 2014 ως χώρος αθλητισμού. Το πρόβλημα είναι ότι παρά το ότι οι διοικήσεις διαδέχονταν η μία την άλλη στο συγκεκριμένο Δήμο της Καλαμαριάς, και παρά το ότι υπήρχε αυτή η πολυοδομική δέσμευση, καμία διοίκηση του Δήμου, και με ευθύνη βεβαίως και της πολιτείας εδώ, μεγάλης, δεν προχώρησε την αναγκαία διαδικασία για την απαλωτρίωση αυτού του χώρου, έτσι ώστε πραγματικά να φύγει αυτός ο βρόχος της ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας και να δεσμευτεί και να παραμείνει και να περιέλθει σε δημόσια χρήση για το λαό της Καλαμαριάς και της Θεσσαλονίκης. Αυτή λοιπόν η μη απαλωτρίωση του συγκεκριμένου χώρου, της συγκεκριμένης έκτασης, είχε ως αποτέλεσμα η Εθνική Τράπεζα να στραφεί διεκδικητικά και να καταθέσει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, του οποίου δυστυχώς η απόφαση ήταν να αποδεσμεύσει αυτό το ακίνητο από το χαρακτηρισμό που είχε ως χώρος αναψυχής και πρασίνου από το Γενικό Πολυοδομικό Σχέδιο του Δήμου και να το παραχωρήσει στην Εθνική Τράπεζα για να το αξιοποιήσει κατά το δοκούν. Όλα δείχνουν ότι επιδιώκει η συγκεκριμένη τράπεζα, η Εθνική, να το αξιοποιήσει προκειμένου να αναγερθούν πολυκατοικίες. Φυσικά, αν γίνει κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε ότι ένας πολύ σημαντικός χώρος, όχι μόνο για αυτήν τη συγκεκριμένη γειτονιά, αλλά ευρύτερα θα έλεγα για τον λαό της Θεσσαλονίκης, θα χαθεί ένας ακόμα δημόσιος χώρος και με δεδομένη την ασφυξία που υπάρχει στα μεγάλα αστικά κέντρα και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα βεβαίως, νομίζουμε ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Σας ρωτάμε λοιπόν τι προτίθεται να κάνει η δική σας κυβέρνηση, έτσι ώστε ο συγκεκριμένος χώρος να παραμείνει ως χώρος πράσινο, αναψυχής, ως δημοτικό πάρκο και να μην οικοδομηθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για την ερώτηση του κύριο Δελή. Πράγματι, το Δημοτικό Πάρκο Σοφούλη στο Δήμο Καλαμαριάς είναι πραγματι ένας πνεύμονας πρασίνου και αναψυχής, πολύ σημαντικός για την άθληση των νέων αλλά και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των επισκεπτών του. Άρα, σε αυτό το θέμα θα μας βρείτε απολύτως σύμφωνος. Για να γνωρίζουμε τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, όπως έχουν ήδη αναφερθεί και από τον ερωτώντα βουλευτή, θα καταθέσω στα πρακτικά σχετικό έγγραφο του Δήμου, που έχει μια ιστορική αναδρομή για όλο το ζήτημα αυτό. Αναφέρω όμως ότι ο χώρος ο συγκεκριμένος ανήκει στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, εκτείνεται μεταξύ της οδού Θεμιστοκλής Σοφούλη και μεταξύ της θαλάσσης. Από το 1999, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, στον χώρο στον οποίο εμπίπτει τον λόγο ακίνητο, έχουν καθοριστεί χρήσης γης, αθλητισμού και χώρος πρασίνου προς την πλευρά της θάλασσας. Όμοιος χαρακτηρισμός υπήρξε και με την αναθεώρηση του Γενικού Πολεμικού Σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής το 2014. Ωστόσο, η απόφαση αυτή αναφορικά με το χαρακτηρισμό του οικοπαίδου ως χώρο αθλητισμού ακυρώθηκε με την παρήθμ 1103 του 2021, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Παρέμεινε δηλαδή ο χαρακτηρισμός ως χώρος πρασίνου. Στην υπαρήθμη 902 του 2022 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η συγκεκριμένη αυτή απόφαση ακύρωσε τη ρημοτομική δέσμευση του οικοπαίδου που είχε γίνει από το 1999 και αναπέμφθηκε η υπόθεση στο Δήμο Καλαμαριάς προκειμένου να προβούν στην οφειλόμενη ενέργεια, δηλαδή στην άρση δέσμευσης του οικοπαίδου. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μια ιδιωτική διαφορά που πρέπει να επιλύσει ο Δήμος μετά την απόφαση των σχετικών δικαστήριων. Εμείς, ως Υπουργείο Εσωτερικών, είμαστε στη διάθεση του Δήμου να συζητήσουμε και να εξετάσουμε κάθε ενδεχόμενο οικονομικής συνεισφοράς μας μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων που διαθέτουμε,
όταν υπάρξει αυτό το αίτημα από το Δήμο που μέχρι στιγμής δεν υπάρχει και δεν έχει υποβληθεί. Το θέμα εμπίπτει σαφώς και στις αρμοδιότητες άλλων Υπουργείων, όπως το Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αλλά είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε για την αντιμετώπιση του ζητήματος, γιατί όπως είπα, κύριε Δελή, συμφωνώ απόλυτα με τους χαρακτηρισμούς σας. Επιφυλάσσουμε για το μέλλον, για οποιαδήποτε παρέμβαση δεν θα έχει ανυπέρβλητα συνταγματικά προβλήματα, αλλά είμαστε πρόθυμοι να συμβάλλουμε. Από την απάντησή σας, κύριε Υπουργέ, κρατώ το θετικό ότι είναι έτοιμο το Υπουργείο, εάν υποβληθεί ένα σχετικό αίτημα από το Δήμο της Καλαμαριάς, από τη Δημοτική Αρχή, να βοηθήσετε όπως μπορείτε, προκειμένου να μην χαθεί αυτή η έκταση. Δεν θα συμφωνήσω όμως ότι πρόκειται για μια ιδιωτική υπόθεση ανάμεσα στο Δήμο της Καλαμαριάς και σε μια εταιρεία όπως είναι η Εθνική Τράπεζα. Νομίζουμε ότι από την στιγμή που αφορά ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, ζήτημα ελεύθερων χώρων, ένα ζήτημα ενός πάρκου αρκετά μεγάλου και πολύ σημαντικού για όλη την περιοχή, δεν πρόκειται απλά για μια ιδιωτική διαφορά. Θέλω να ξαναέρθω λιγάκι στο κρίσιμο σημείο, στο κρίσιμο ζήτημα και στο κρίσιμο σημείο αυτής της υπόθεσης. Το κρίσιμο σημείο είναι εκείνο ακριβώς στο οποίο παρατείνεται δυστυχώς η μία παλωτρίωση, παρατείνεται για χρόνια με ευθύνη όλων των δημοτικών αρχών, αλλά και της πολιτείας, η οποία οφείλει να χρηματοδοτήσει αυτές τις απαλωτριώσεις. Και πάνω εκεί έρχεται η Εθνική Τράπεζα, πάνω εκεί λοιπόν πατάει, προσβάλλει και διεκδικεί και τελικά καταφέρνει να αποκτήσει την συγκεκριμένη έκταση. Νομίζουμε ότι αυτό το πινκ-πονκ των πολιτικών ευθυνών ανάμεσα σε δήμους και σε κυβερνήσεις κάθε φορά, όχι μόνο στη δική σας, είναι βολικό μεν για τους κυβερνώντες, είτε σε κεντρικό είτε σε τοπικό επίπεδο, αλλά όπως είδατε, παράγει πολύ αρνητικά αποτελέσματα για τους κατοίκους της περιοχής, για το λαό της περιοχής στην οποία αναφέρονται. Τώρα, μια και θίγουμε το ζήτημα αυτό, ξέρετε, υπάρχει στην Καλαμαριά, η Καλαμαριά είναι μια εξαιρετικά όμορφη περιοχή, υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερα με τους ελεύθερους χώρους όλου του παραλιακού μετόπου της Θεσσαλονίκης, του Θερμαϊκού και ειδικότερα με αυτό το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς. Και επιχειρείται τα τελευταία χρόνια, γίνεται μια πολύ συστηματική προσπάθεια, θα τη γνωρίζετε ασφαλώς, αυτό το παραλιακό μέτωπο, ιδιαίτερα της Καλαμαριάς, να ιδιωτικοποιηθεί, να εμπορευματοποιηθεί, να επιχειρηματοποιηθεί, ας με επιτραπεί η έκφραση. Όλο αυτό, και αυτό τεκμηριώνεται και από τις εξελίξεις γύρω από τη Μαρίνα της Αρετσούς, επιχειρήθηκε να γίνει διαγωνισμός από το ΤΑΙΠΕΔ για την ιδιωτικοποίησή της. Αποχαρακτηρίστηκε το νοσοκομείο Παναγία, το οποίο δεν υφίσταται πλέον ως νοσοκομείο δυστυχώς, ως κεντρικές λειτουργίες της πόλης. Εγκαταλείπεται δυστυχώς εν μια πολύ πολύ σημαντική έκταση το στρατόπεδο Κόδρα με σχέδια ιδιωτικοποίησης. Έχουμε τώρα και το συγκεκριμένο ζήτημα. Τα αναφέρω αυτά ως κρίκους μιας αλυσίδας ενός ενιαίου ζητήματος κατά την άποψή μας που αφορά τους ελεύθερους χώρους για το λαό της Καλαμαριάς και όχι μόνο για το λαό όλης της Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι μας αφορά, και καλούμε και τις κυβερνήσεις και αγωνιζόμαστε γι' αυτό και καλούμε και το λαό να κάνει το ίδιο και το κάνει σε μεγάλο βαθμό ο λαός της Καλαμαριάς. Διεκδικούμε αυτοί οι χώροι να παραμείνουν δημόσιοι, να παραμείνουν ελεύθεροι, να αξιοποιηθούν, γιατί το δίλημα δεν είναι να δοθούν στους ιδιώτες για να αξιοποιηθούν ή να παραμείνουν έτσι όπως είναι, να αξιοποιηθούν με χρήματα του κράτους, να απαλλατριωθούν εκείνοι που πρέπει να απαλλατριωθούν όπως ο συγκεκριμένος και βεβαίως να αξιοποιηθούν με κρατική μέρημνα και με κρατική δαπάνη και να αποδοθούν βεβαίως στο λαό για όλες του τις ανάγκες, για τις ανάγκες της αναψυχής, του αθλητισμού, του ελεύθερου χρόνου. Σας ευχαριστώ. Καταλαβαίνω από τη δευτερολογία του κ. Δελή ότι είναι ένα θέμα προσέγγισης σε ορισμένα ζητήματα και ιδεολογικό. Εγώ θα ήθελα να είμαι σαφής. Εμείς πιστεύουμε στην ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, αλλά ξέρετε από όλες μας τις τοποθετήσεις, κύριε Βουλευτά, ότι η ανάπτυξη πρέπει να είναι βιώσιμη. Επομένως, για να είναι για τις επόμενες γενιές και να έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά που θέλουμε, πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλες αυτές τις πτυχές τέτοιων ζητημάτων που έχουν να κάνουν με ελεύθερο χώρο πρόσβασης φυσικά για τους δημότες και τους επισκέπτες, θέματα που έχουν να κάνουν με την αισθητική και λειτουργική εναρμόνιση με όλο το χώρο σε μια περιοχή, ιδίως κάλους όπως είναι η Καλαμαριά και προκειμένου το συγκεκριμένο ακίνητο που είναι σαν ένα από τους πιο εμπορικούς δρόμους της περιοχής. Επομένως, όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Φυσικά αυτό μας φτάνει στο θέμα του τιμήματος για την απαλωτρίωση. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε, δεν μπορεί να είναι αένεη μια συζήτηση απαλωτρίωσης
πρέπει να καταλήγει σύμφωνα με το Σύνταγμα και τους νόμους σε συγκεκριμένα χρονικά όρια. Δεν μπορεί να είναι επί δεκαετίες και να σέρνεται. Όμως, εγώ θα ήθελα, για να κρατήσετε υπόψη σας το θετικό στοιχείο της πρώτης μου τοποθέτησης, ότι εμείς, σαν Υπουργείο Εσωτερικών, σε θέματα που έχουμε αποφασίσει ότι είναι πολύ σημαντικά για να προχωρήσουμε στην απολωτρίωση, βρίσκουμε τους πόρους. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα που αυτή τη στιγμή έχω πρόχειρο να σας πω είναι πάλι στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης. Για το Δήμο Θεσσαλονίκης, προχωρήσαμε μόλις την άνοιξη για καταβολή 12 εκατομμυρίων ευρώ για τις απολωτριώσεις, προκειμένου να γίνουν ο υπέργειος σταθμός μετεπιβίβασης για το μετρό της Θεσσαλονίκης στα όρια της εισόδου της πόλης στο Δήμο Πηλέας, Χορτιάτικης και Θέρμησε, με αποτέλεσμα να έχουμε ένα πραγματικά λειτουργικό σταθμό μετεπιβίβασης. Βρήκαμε τους πόρους σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών και το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και προχωρήσαμε σε αυτό. Άρα, με αυτό το παράδειγμα, θέλω να σας πω ότι είμαστε στη διάθεση του Δήμου της Καλαμαριάς να βρούμε λύσεις και να αξιοποιήσουμε μαζί με τα άλλα αρμόδια Υπουργεία χρηματοδοτικά εργαλεία για να δώσουμε αυτή την πτυχή της βιώσιμης ανάπτυξης που όλοι θέλουμε για την πατρίδα μας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.